Είναι ένας άνθρωπος ο οποίος είναι επόπτης δημόσιας υγείας. Είναι ο κύριος Ιάκωβος Τίγκας στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής. Κύριε Τίγκα, καλημέρα. Καλώς ήρθατε στον Focus FM. Σας ακούω. Καλημέρα. Ωραία. Καλημέρα. Καλώς ήρθατε στον Focus FM. Να τα πούμε λιγάκι. Καταρχάς, να σας ρωτήσω λίγο για να καταλάβουμε. Ένας επόπτης δημόσιας υγείας τι κάνει, ποια είναι η αρμοδιότητά του? Επόπτης δημόσιας υγείας έχει αρμοδιότητα επί παντός επιστητού όσον αφορά τη δημόσια υγεία. Μάλιστα. Χώρων και του περιβάλλοντος. Μάλιστα. Άρα φαντάζομαι ότι το τελευταίο χρονικό διάστημα, με όλα όσα βλέπετε, θα έχετε βγει από τα ρούχα σας, κύριε Τίγκα. Κοιτάξτε, εγώ παρακολουθώ τις δηλώσεις που γίνονται και μεταφέρω τις γνώσεις των έγκριτων επιστημόνων. Ναι. Τις οποίες είμαι σε θέση να καταλάβω ποιες είναι οι ορθές και ποιες είναι οι λανθασμένες. Μάλιστα. Δηλαδή μια άποψη σαν αυτή του κυρίου Μόσχιαλο που ακούσαμε προχθές, ότι θα πρέπει τα μονοκλονικά αντισώματα, όταν και αν έρθουν στη χώρα μας, δεν θα πρέπει να δίνονται σε ανεμβολίαστους αλλά σε εμβολιασμένους οι οποίοι δεν έχουν αναπτύξει αντισώματα. Πώς θα βρίσκει, σύμφωνο ή απέναντι? Μη με βάζετε σε αυτό το τρυπάκι. Καταρχήν δεν παρακολουθώ. Ναι. Δεν ξέρω, μπάς και την ακούσατε τη συγκεκριμένη δήλωση, γιατί προκάλεσε θύελλα αντιδράσεων. Εγώ θα σας πω κάτι άλλο. Παρακαλώ. Θα σας πω κάτι άλλο. Παρακαλώ. Αυτό το οποίο λένε υποχρεωτικός εμβολιασμός είναι κενό περιεχομένου. Δεν υφίσταται. Είναι σαν και εκείνο που λέγανε κρούσματα ασυμπτωματικά. Όταν κάποιος θέλει να προστατευτεί από μια υπαρκτή νόσο επί πραγματικών εμβολίων, κάνει το εμβόλιο και προστατεύεται. Από εκεί και πέρα τι τον νοιάζει για τον άλλον ο οποίος δεν έχει, θέλει να αφήσει τον εαυτό του απροστάτευτο. Ναι. Πώς κινδυνεύει δηλαδή, με ποιο τρόπο κινδυνεύει ένας ο οποίος έχει κάνει ένα εμβόλιο πραγματικό επί πραγματικής νόσου από κάποιον ο οποίος δεν έχει κάνει κανένα εμβόλιο και θέλει να αφήσει τον εαυτό του απροστάτευτο από την πραγματική νόσο. Ναι, είναι προφανές ότι... Γιατί μιλάμε για πραγματικά, υποτίθεται, έτσι. Ναι. Στην παρούσα περίπτωση ούτε εμβόλιο πρόκειται, ούτε για εμβόλιο πρόκειται, ούτε για κάποια νόσο η οποία χρήζει εμβολιασμού πρόκειται. Τι εννοείται ότι δεν αυτά χρήζει? Αυτά είναι παραμύθια της χαλιμάς όλα. Καθόμαστε 20 μήνες και κοροϊδεύουμε τον κόσμο. Λέτε ότι το εμβόλιο είναι επί της ουσίας άχρηστο, αυτό λέτε? Δεν είναι εμβόλιο. Είναι σκεύασμα γενετικής τροποποίησης. Αυτά μας έχουν αποκαλύψει οι έγκριτοι επιστήμονες. Ναι. Ο κύριος Κλειάνθης Γκρίβας, ο κύριος Δημήτρης Αντωνίου, ο κύριος Γκάκης και πολλοί άλλοι. Ο κύριος Μαγκδί, ο Γερμανός. Με τον οποίο έχουμε μιλήσει δύο φορές. Η αλήθεια είναι ότι ακούγονται και από γενετιστές τελευταία. Τώρα θυμάμαι τον κύριο Καλογερίδη, τον κύριο Σάκη Καλογερίδη, ο οποίος είναι από τους γενετιστές, βιολόγος γενετιστής του Εθνικού Συστήματος Υγείας, ο οποίος πλέον βρίσκεται σε αναστολή, να λέει ότι επί της ουσίας μπαίνει στα κύτταρα αυτή η ιστορία και δημιουργεί πρόβλημα και δεν ξέρουμε εάν θα ενεργοποιήσει αύριο μεθαύριο αυτοάνωσα, καρκινογενέσεις και πάει λέγοντας. Ακριβώς. Δεν είναι τη λειτουργία του σκευάσματος αυτού. Την αναφέρει και ο ίδιος ο Bill Gates, ο οποίος χρηματοδοτεί το σκεύασμα αυτό και την τεχνολογία αυτή. Και την αναφέρει στην ιστοσελίδα του. Μπορώ να σας στείλω το link που υπάρχει. Οι δηλώσεις του ιδίου του χρηματοδοτεί και τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας. Ναι. Λοιπόν, λέει συγκεκριμένα τα εξής. Θα σας πω τι λέει επί λέξη. Παρακαλώ. Λέει ότι αντί να βάλετε το παθογόνο μέσα στον οργανισμό σας εξασθενημένο ή απονεκρωμένο, όπως ήταν μέχρι στιγμής η γνωστή τεχνολογία, ναι, με το εμβόλιο, εντός εισαγωγικών το λέω εγώ εμβόλιο, λέει αυτός, που σας δίνουμε, βάζετε την πληροφορία στον οργανισμό ώστε ο ίδιος ο οργανισμός να παράξει το παθογόνο που θα το αναγνωρίσει το ανοσοποιητικό, mm-hmm, για να επιτεθεί στον ίδιο τον οργανισμό. Εισάγει δηλαδή μια λειτουργία στο ανθρώπινο κορμί που δεν υπάρχει από την κατασκευή του, από τη δημιουργία του. Δεν υπήρχε αυτή η λειτουργία, δεν υπάρχει αυτή η λειτουργία. Καταλαβαίνετε τι φρίκα λέω είναι αυτό? Μάλιστα. Βάζει τον ανθρώπινο οργανικά και κάνετε, λέει, το σώμα σας εργοστάσιο παραγωγής εμβολίων. Είναι ανισόρροπος ο άνθρωπος, έπρεπε να τον έχουν δέσει. Εγώ αυτά
Είναι ανισορροπίες. Αυτό που περιγράφεται περισσότερο θυμίζει με κάτι το οποίο είναι βιολογικό όπλο, ξέρω εγώ, παρά σκεύασμα για να αντιμετωπίσουμε. Μα ο ίδιος ο κύριος Κλεάνθης Γρίβας το έχει ονομάσει βιολογικό όπλο. Δεν υπάρχει πλέον καμία αμφιβολία περί αυτού. Πρέπει να το καταλάβουν. Οι γιατροί οι οποίοι βγήκαν σήμερα σε αναστολή έχουν τεράστια ευθύνη, και αυτοί και οι συνάδελφοί τους, οι οποίοι πήγανε γιατί ξέρουν τι είναι, ξέρουν περί τίνος πρόκειται. Κι όμως, μην τους τσουβαλιάζουμε όλους, κύριε Τίγκα, δεν μπορεί να τα ξέρουν όλοι τι περί τίνος πρόκειται. Δηλαδή, οι άνθρωποι οι οποίοι βγήκαν σε αναστολή προφανώς γιατί έχουν ενστάσεις. Πολλοί από αυτούς βέβαια εκβιάστηκαν και δεν βγήκαν σε αναστολή και υπέκυψαν και πήγαν και το έκαναν. Δηλαδή, ναι. εγώ είμαι. Αυτή είναι η προσωπική μου θεώρηση. Το να κακίσω κάποιον ο οποίος εκβιάζεται για να βάλει ένα κομμάτι φαγητό στο σπίτι του, στο τραπέζι του σπιτιού του, δεν μπορώ να το κάνω. Αν και ξέρω ότι ακόμα και αυτό που κάνει. Ουσιαστικά βάζει σε κίνδυνο την ίδια την οικογένεια. Έτσι. Δεν κακίζω κανέναν. Επειδή κατάλαβα έτσι. Είπα για τους γιατρούς ότι ξέρουν τι είναι. Mm. Ξέρουν τι περί τίνος πρόκειται και όμως σιώπησαν. Έχουν τεράστια ευθύνη. Αυτό είπα. Οι δε γιατροί οι οποίοι παρόλο το γεγονός ότι ξέρουν τι είναι και πήγαν και έβαλαν το σκεύασμα αυτό μέσα στον οργανισμό τους, δεν έχω πιο ηπιότερη έκφραση για να τους χαρακτηρίσω παρά το ότι είναι ανεγκέφαλοι. Δεν έχω ηπιότερη έκφραση. Ανεγκέφαλοι. Πείτε μου λίγο, ναι. όλοι αυτοί... Δεν έχει νόημα για μένα η ζωή όταν με αναγκάζει κάποιος με το ζόρι, παραβιάζοντας τον ποινικό κώδικα ολόκληρου του πλανήτη, να αλλάξω το DNA μου, το γενετικό μου κώδικα για να ζήσω σε ένα άλλο όνομα από αυτό που με έφτιαξε η φύση, ο Θεός, η μάνα μου, ο πατέρας Ωραία, μου. Ωραία, κύριε Τίγκα, καλά τα λέμε. Γιατί γίνεται όλο αυτό? Το κίνητρο για το οποίο... Δηλαδή καταλαβαίνετε, είναι πολύ σημαντικό το ερώτημα, το γιατί γίνεται ναι, όλο αυτό. Ναι, γιατί γίνεται όλο αυτό. Κάποιοι λένε ότι γίνεται για τα χρήματα. Εγώ θα σας παραπέμψω στο βιβλίο του Κλάους Βάμπ. Ναι. Ο οποίος απαντάει γιατί γίνεται αυτό. Ο Κλάους Βάμπ ο ίδιος απαντάει γιατί γίνεται αυτό. Λέει ότι για να μπορέσουμε να επιβιώσουμε στο μέλλον, οι άνθρωποι δεν είναι στα καλά τους. Είναι πειραγμένοι. Δεν είναι. Άξι, ουσιαστικά λέμε, μιλάνε ευθέως για τον μετανθρωπισμό. Αυτό μιλάνε. Ναι, ακριβώς. Λένε ότι πρέπει να συγχωνευτεί η φυσική, βιολογική ναι. και ψηφιακή μας ταυτότητα. Ναι. Λοιπόν, έχουν βαλθεί να αλλάξουν το ανθρώπινο είδος για να το επιδιορθώσουν, για να φτιάξουν μια κοινωνία όπως την ονειρεύονται αυτοί. Και αυτό το πράγμα το ονομάζουν φιλοσοφία. Επομένως δίνουν εκτός από την ιατρική και την νομική υπόσταση όλου του ζητήματος, δίνουν και φιλοσοφική υπόσταση. Ξέρετε κάτι όμως, και θα γιώσω... Οπότε χρειάζεται και φιλοσοφική απάντηση. Ναι. Καλές είναι οι φιλοσοφικές έτσι, συζητήσεις και αντεγκλήσεις και τα λοιπά. Εδώ όμως έχουμε, κύριε Τίγκα μου, ουσιαστικά προβλήματα τα οποία πρέπει να λυθούν άμεσα. Και δεν θέλω να υποβιβάσω τη μεγάλη εικόνα, γιατί η μεγάλη εικόνα είναι αυτή η οποία περιγράφεται, έτσι. Η μεγάλη εικόνα είναι το πού θέλουμε να πάμε το ανθρώπινο γένος. Και πόσο θέλουμε να το ελέγξουμε, διότι νομίζω ότι όλο αυτό το οποίο ζούμε σχεδόν 2 χρόνια τώρα είναι ένα αδυσόπιτο bullying, ένα brand affair εξουσίας. Δηλαδή, σου δείχνουν ότι στην συναυλία της Θοδωρίδου και των Pix Lux μπορούν να υπάρχουν χιλιάδες κόσμου χωρίς να τηρούνται μέτρα προστασίας και πρωτόκολλα και όλα αυτά τα μπαρμπούτσαλα. Και από την άλλη, σου λένε ότι αν θα πας στη Λιτανία θα είσαι κατάπτυστος γιατί εκεί θα μεταδώσεις τον ιό. Σου λένε ότι πρέπει να εμβολιάσεις τα παιδιά σου αύριο μεθαύριο από ηλικία 2 μηνών και πάνω. Αυτά διαφημίζουν στις τηλεοράσεις από το πρωί μέχρι το βράδυ. Και βγαίνει πριν από λίγη ώρα η κυρία Υπουργός Χεραμέως και λέει ότι εγώ αν είχα παιδιά θα έτρεχα να τα εμβολιάσω στην ηλικία του σχολείου. Και εγώ έχω να της πω ότι αν είχα ρόδες θα ήμουν πατίνι. Και εγώ που έχω παιδιά σε ηλικία σχολείου δεν θα τρέξω να πάω να τα εμβολιάσω. Αλλά πολλοί δυστυχώς την πατάνε. Αλλά υπάρχει όμως το τώρα. Και το τώρα, ξέρετε, και θα βάλω στην κουβέντα την κυρία Ανδριάννα Παπαδοπούλου, η οποία είναι υγειονομικός από το νοσοκομείο της Πάτρας. Κυρία Παπαδοπούλου, με ακούτε? Ναι, καλημέρα σας, κύριε Παπαδοπούλου. Καλή σας ημέρα. Είναι ο κύριος Ιάκωβος Τίγκας μαζί μας, κυρία Παπαδοπούλου, είναι επόπτης δημόσιας υγείας και συζητάμε για όλα αυτά τα οποία ζούμε. Η κυρία Παπαδοπούλου έχει τώρα όμως το πρόβλημα. Που είναι σε αναστολή. Για ποιο λόγο είστε σε αναστολή, κυρία Παπαδοπούλου, θέλετε να μας περιγράψετε? Αυτή τη στιγμή είμαι σε αναστολή γιατί δεν έχω κάνει το εμβόλιο.
Το οποίο όμως πέρασα από την Υγειονομική Επιτροπή, γιατί έχω κάποιο πρόβλημα υγείας, το οποίο είναι περικαρδίτιδα, χρόνια περικαρδίτιδα, και το οποίο η Επιτροπή με απέκλεισε και μου είπε ότι πρέπει να κάνω το εμβόλιο. Ενώ έχει έρθει επίσημα από τις εταιρείες σε όλα τα εμβολιαστικά κέντρα ότι ενοχοποιείται το εμβόλιο για περιστατικά περικαρδίτιδας και ο νόμος αφαιρεί τα άτομα που έχουν περικαρδίτιδα. Και εγώ αυτή τη στιγμή βρίσκομαι εκτός εργασίας σε αναστολή. Καταλάβατε, κύριε Τίγκα. Ναι, κατάλαβα. Γι' αυτό το θέμα έχουμε πλέον αναπτύσσουμε τη νομική διάσταση του ζητήματος. Υπάρχει ένα τεράστιο νομοθετικό πλαίσιο διεθνές, το οποίο είναι αναπόσπαστο μέρος του ενωσιακού δικαίου, του κοινοτικού δικαίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης, και το οποίο είναι πανίσχυρο και παραβιάζεται ασύστολα. Οι άνθρωποι αυτοί είναι εγκληματίες και στοιχειοθετούνται βάσει του δικαίου αυτού, το οποίο έχει υπερσυνταγματική και υπερνομοθετική ισχύ από το εθνικό δίκαιο. Στοιχειοθετούνται εγκλήματα βαρύτατα, δεν είναι απλά τα εγκλήματα. Στοιχειοθετούνται εγκλήματα κατά της ανθρωπότητας, βασανιστήρια, σύσταση και λειτουργία εγκληματικής οργάνωσης και σχάτη προδοσία, γιατί παραβιάζουν το σκληρό πυρήνα του συντάγματος. Ξέρετε όμως ο δρόμος λοιπόν είναι αυτός. Ναι, ξέρετε, δεν διαφωνώ σε όλα αυτά που λέτε, αλλά εδώ στην Ελλάδα έχουμε ένα δικαστικό σύστημα το οποίο ελέγχεται από την εξουσία. Και όχι θα τώρα. Μιλήσουμε και αυτό. Χρόνια, θα μιλήσουμε. Χρόνια θα τώρα. Μιλήσουμε, θα τα πούμε ένα-ένα. Συγγνώμη λίγο, αλλά λοιπόν, αυτό που λέει η κυρία Ανδριάννα Παπαδοπούλου είναι άμεσο το πρόβλημα. Είναι άμεσο το πρόβλημα. Η γυναίκα έμεινε χωρίς δουλειά. Το ξέρω και εγώ, απειλούμε και όλοι απειλούμαστε. Όλοι απειλούμαστε. Όλοι, αυτό είναι αλήθεια που λέτε. Όλοι απειλούμαστε ότι θα συμβεί το ίδιο. Να, σήμερα είναι αυτοί, αύριο θα είμαστε εμείς. Έτσι, είναι σίγουρα εμείς αύριο. Κυρία Παπαδοπούλου, πείτε μου λίγο και θα πάω στο ναι, θα ήθελα να προσθέσω ότι στις επιτροπές που περάσαμε, όπως γνωρίζουμε όλοι, σε κάθε επιτροπή όταν περνάμε, πρέπει να είναι και αντίστοιχες ειδικότητες μέσα στην επιτροπή. Όταν αυτή τη στιγμή ένα εμβόλιο κάνει καρδιολογικά προβλήματα, δεν καταλαβαίνω για ποιο λόγο δεν υπάρχει καρδιολόγος στην επιτροπή. Στην επιτροπή που εγώ πέρασα, που δεν ήμουν εγώ αυτοπροσώπος, ήταν μόνο τα χαρτιά μου, δεν ήταν καρδιολόγος. Ήταν οφθαλμίατρος, γενικός γιατρός και πνευμονολόγος. Εντάξει, ό,τι να είναι. Ναι. Δεν ξέρω, κύριε Τίγκα, εσείς είστε επόπτης της δημόσιας υγείας. Αυτά εμένα δεν μου φαίνονται καλώς χαμωμένα πράγματα. Όχι, δεν είναι καλώς χαμωμένα, και η αντίδραση σε αυτή την περίπτωση είναι ότι ο καθένας, χωρίς να έχει τις νομικές γνώσεις, καλείται μόνος του να υπερασπίσει τα αυτονόητα. Ναι. Έχουμε φτάσει δηλαδή στην ώρα μηδέν. Και ο δρόμος είναι κλίση της αστυνομίας, αυτόφορη διαδικασία για αυτόν που υπέγραψε την αναστολή, για τις επιτροπές που γνωμάτευσαν με τον τρόπο που γνωμάτευσαν και τους ανθρώπους που ήταν εκεί στην επιτροπή, και μήνυση κατευθείαν για παραβίαση του ενωσιακού δικαίου. Αυτός είναι ο δρόμος. Τι γίνεται όμως? Έχουν βρεθεί κάποιοι δικηγόροι, οι οποίοι γνωρίζουν πάρα πολύ καλά τι γίνεται, όπως γνωρίζουν πάρα πολύ καλά και οι δικαστές και οι εισαγγελείς τι γίνεται. Οι οποίοι έχουν πέσει σαν τα κοράκια πάνω στους εργαζομένους. Φάμπρικα. Ναι, και τους οδηγούν να κάνουν προσφυγές. Οι προσφυγές δεν οδηγούν πουθενά, διότι αφορούν καταστάσεις ομαλότητος. Εδώ ζούμε κατάσταση ανομαλίας. Έχουμε κατοχή της χώρας. Η χώρα κατέχεται αυτή τη στιγμή από δυνάμεις ξένες, οι οποίες ενισχύονται από Έλληνες, δυστυχώς. Λοιπόν, τι προσφυγή θα κάνεις? Θα κάνεις προσφυγή σε διοικητικά δικαστήρια, αναδεικνύοντας το διοικητικό σκέλος της υπόθεσης, το οποίο είναι ανύπαρκτο. Δεν έχουν καμία ισχύ αυτές οι αναστολές, είναι ανύπαρκτα χαρτιά, προϋποθέτουν πειθαρχικό συμβούλιο. Δεν μπορεί το μονοπρόσωπο όργανο της διοίκησης, της οποιαδήποτε διοίκησης, να βάλει σε αναστολή εργασίας κάποιον οποιοδήποτε εργαζόμενο. Δεν μπορεί. Είναι για τα σίδερα, για δέσιμο. Δεν γίνεται αυτό το πράγμα. Πρέπει να του περαστούν χειροπέδες. Και από εκεί και πέρα, τα εγκλήματα αυτά δεν είναι απλή παράβαση καθήκοντος. Σας είπα ποια είναι τα εγκλήματα. Επισύρουν ποινές, αν όχι την εσκάτη των ποινών, ισόβια κάθειρξη.
Αυτά είναι, είναι πολύ μακρινό για να τα δούμε να συμβαίνουν, κύριε Τίγκα, στην Ελλάδα όμως. Το αντιλαμβάνεστε. Ακαταδίωκτο. Ακαταδίωκτο. Ξέρω ότι αύριο θα πάτε στον εισαγγελέα. Αλλά ναι. Ακαταδίωκτο λέγεται. Δεν υπάρχει ακαταδίωκτο. Καλά, δεν υπάρχει. Δεν υπάρχει, λέτε, αλλά αυτοί που το ψήφισαν, το ψήφισαν. Δεν ισχύουν αυτά που ψήφισαν. Είναι όλα άκυρα. Πρόκειται για εγκληματική οργάνωση. Πρέπει να το καταλάβουμε. Δεν είναι αυτοί οι άνθρωποι οι βουλευτές. Δεν είναι υπουργοί, δεν είναι πρωθυπουργοί, δεν είναι κυβέρνηση, δεν είναι αντιπολίτευση, δεν είναι βουλή. Πρόκειται για εγκληματίες. 300 συν ένας. Και οι 300 και οι πρόεδρος της Δημοκρατίας. Πρόκειται για κακοποιούς του κοινού ποινικού δικαίου. Αυτό πρέπει να γίνει κατανοητό από όλους. Είναι πολύ σκληρό να το λέτε αυτό, κύριε. Δεν υπάρχει ποιότερη έκφραση. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Είναι η πραγματικότητα. Δεν μπορώ να συμφωνήσω ότι έχουμε κακοποιούς του κοινού ποινικού δικαίου μέσα στο κοινοβούλιο. Κακοποιεί του κοινού ποινικού δικαίου και το λέω με τα λόγου γνώσεως αυτό που λέω. Αυτό είναι δικά σας τα λόγια. Εγώ δεν μπορώ να τα σπαστώ. Σας φιλοξενώ στην εκπομπή φυσικά και σας φιλοξενώ για να έχουμε μια ανοιχτή συζήτηση. Απλά με δεδομένο ότι πρέπει να. Εντάξει, εγώ αποστασιοποιούμε αυτή την τοποθέτηση. Για ευνόητους λόγους, εύχομαι να με καταλαβαίνετε. Αλλά δεν μπορώ να πω ότι κυβερνούμαστε από κακοποιούς του κοινού ποινικού δικαίου αυτή τη στιγμή. Όσο και αν είμαι αγανακτισμένος, νομίζω. Το λέω εγώ, κύριε. Εντάξει, εγώ νομίζω ότι είναι θέμα πολιτικό κυρίως. Κυρίως πολιτικό. Και όχι τόσο νομικής φύσεως. Είναι πολιτικών αποφάσεων όλο αυτό σε παγκόσμιο επίπεδο, όχι μόνο στην Ελλάδα. Σε παγκόσμιο... Ναι, είναι σε παγκόσμιο επίπεδο με τη διαφορά ότι εδώ στην Ελλάδα το έχουν παρακάνει. Ναι, είμαστε προστάριδες. Είμαστε... Το έχουν παρακάνει όπως και στο Ισραήλ. Επίσης είναι προστάριδες. Ναι. Αλλά ακόμα και στο Ισραήλ, δεν ξέρω αν ακόμα και στο Ισραήλ έχουμε ανθρώπους όπως η κυρία Παπαδοπούλου και πολλοί άλλοι υγειονομικοί οι οποίοι εκβιάστηκαν κατά αυτόν τον τρόπο. Δεν ξέρω, τι σκέφτεστε να κάνετε, κυρία Παπαδοπούλου, στο εξής, πώς σκέφτεστε να κινηθείτε? Εκτός από τη νομική διαδικασία δεν υπάρχει κάποια άλλη, γιατί μέχρι στιγμής έχω κάνει ένσταση για την απόφαση της Επιτροπής, αλλά μου λένε ότι δεν υπάρχει νόμος στο να προσφύγω σε άλλη Επιτροπή. Δεν υπάρχει. Αυτό είναι παγίδα, καταλάβατε. Είστε σε μία μέγενη και δεν μπορείτε να ξεφύγετε. Γιατί τα γρανάζια του συστήματος, γι' αυτό και λέω, κύριε Τίγκα, ότι είναι πολιτικό το ζήτημα και όχι τόσο νομικό. Γιατί. Πώς θα το δεν είναι, ακούστε με, από τη στιγμή που έχει κουρελιαστεί το Σύνταγμα, έχουν κουρελιαστεί το ενωσιακό δίκαιο, έχει κουρελιαστεί η νομιμότητα, ακόμα και ελληνικοί νόμοι έχουν κουρελιαστεί. Τι μου λέτε, για ποιο πολιτικό ζήτημα μου λέτε? Και τι να κάνουμε, κύριε Τίγκα, ωραία, τι να κάνουμε, για πείτε, δηλαδή, τι λοιπόν, να πάρουμε τα καριοφύλια, γίνεται? Είπα ότι εκείνο το οποίο θα συμβεί είναι ότι αύριο καλούμε να βάλω το δάχτυλο επί το τίποτα μιλήσω. Ωραία. Έχω κάνει μια επίγουσα καταγγελία και ενημέρωση της εισαγγελίας για τις αξιόπινες πράξεις και παραβίαση του ποινικού κώδικα, του συντάγματος, τη συνθήκη για την Ευρωπαϊκή Ένωση. Πάνω μέσα στην οποία είναι ενσωματωμένοι το Διεθνές Δίκαιο, ο Κώδικας Ιατρικής Διοντολογίας, το ψήφισμα 2361-2021 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, ο Χάρτης των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η Σύμβαση του Οβιέδο, η Ευρωπαϊκή Σύμβαση Δικαιωμάτων του Ανθρώπου, η Παγκόσμια Διακήρυξη για τη Βιοηθική και τα Ανθρώπινα Δικαιώματα, το Διεθνές Σύμφωνο για τα Ατομικά και Πολιτικά Δικαιώματα, η έκθεση σχετικά με την εξάλληψη των βασανιστήριων στον κόσμο, Ευρωκοινοβούλιο 2013-2169, η σύμβαση κατά των βασανιστήριων και άλλων τρόπων σκληρής, απάνθρωπης και ταπεινωτικής μεταχείρισης και τιμωρίας, το καταστατικό της Ρώμης του Διεθνούς Ποινικού Δικαστηρίου, σε ποιον εισαγγελία το άρθρο 7, σε ποιον εισαγγελία... η Διεθνή Σύμβαση για τα Δικαιώματα του Παιδιού. Και μου λέτε ότι μιλάμε για πολιτική. Όλα αυτά έχουν παραβιαστεί τεκμηριωμένα. Συμφωνώ. Και δεν μπορούν να αφισβητηθούν. Συμφωνώ ότι έχουν παραβιαστεί. Λοιπόν, δεν διαφωνώ. Ο πολιτικός λοιπόν που παραβιάζει εν γνώση του όλα αυτά δεν είναι πολιτικός. Είναι κακοποιός του κοινού ποινικού δικαίου. Ξαναλέω, είναι δικός. Πρέπει να πάει ισόβια, αν όχι να εκτελεστεί. Είναι δικός. Λοιπόν, είναι δική σας χαρακτηρισμή αυτή, κύριε Τίγκα. Κύριε Τίγκα, είναι δική σας χαρακτηρισμή. Είμαστε στον αέρα. Προσπαθώ να σας προσαρμόσω. Ξέρω ότι είμαστε στον αέρα και τα λέω αυτά.
και σας προσπαθώ να σας προστατέψω, γιατί ναι μεν μπορεί να ακούγονται επαναστατικά κτλ, αλλά πρέπει και εσείς να με βοηθήσετε, να προστατέψω το ραδιόφωνο. Έτσι κάνουμε μια ζωντανή συζήτηση, αλλά θέλω λίγο και τη συνεργασία σας, γιατί ναι μεν αλλά. Καλούμε λοιπόν αύριο να πάω να καταθέσω σχετικά με αυτή την καταγγελία. Με βάση το άρθρο 15 λοιπόν του ποινικού κώδικα, αυτοί οι οποίοι έχουν υποχρέωση να προστατεύσουν όλα αυτά και τα οποία είναι υποχρεωμένοι να τα εφαρμόζουν, διότι τα δικαιώματα που αντλεί ο πολίτης από το ενωσιακό δίκαιο αποδίδονται κατευθείαν από τα ελληνικά δικαστήρια, υπάρχει σχετική νομολογία του Συμβουλίου Επικρατείας σχετικά με αυτό. Δεν είναι ανάγκη να πάει κάποιος δηλαδή στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο για να τα απολαύσει. Τα δικαιώματα αντλούνται και απονέμονται από τα τοπικά δικαστήρια τα οποία είναι υποχρεωμένα. Είμαι λοιπόν βάσει του άρθρου 15 του ποινικού κώδικα, αυτοί οι οποίοι είναι υποχρεωμένοι να προστατεύσουν την κοινωνία και να προλάβουν τις αξιόπινες πράξεις οι οποίες γίνονται και δεν το κάνουν, αυτοί είναι οι εισαγγελείς και οι αστυνομικοί, είναι σαν να διέπραξαν οι ίδιοι τα αδικήματα αυτά. Λοιπόν, διαφορετικά, να πάρουμε να τα σκίσουμε και να πούμε ότι δεν ισχύουν. Από τη στιγμή που ισχύουν, θα επιμείνουμε μέχρι τέλους και θα παλέψουμε μέχρι τέλους. Καλό είναι αυτό, σωστό είναι αυτό. Είναι υποχρεωμένοι, διαφορετικά βαρύνονται με όλο το κατηγορητήριο. Εγώ λοιπόν αύριο θα πάω και θα τους ζητήσω, με βάση το άρθρο 15 που έπρεπε, αφού έχουν ενημερωθεί αυτή την καταγγελία που έκανα, την έκανα από τον Ιούλιο, ήταν υποχρεωμένοι λοιπόν να έχουν προλάβει και να έχουν ενεργήσει. Δεν το κάνανε. Θα το κάνουνε τώρα. Αν δεν το κάνουνε, από εκεί και πέρα βαρύνονται με τα ίδια τα κατηγορητήρια. Άρχισε η σχολική χρονιά. Τα παιδιά υποβάλλονται πάλι στο βασανιστήριο της μάσκας για δεύτερη σχολική χρονιά. Μαζί με τα τεστ, μαζί με ναι, και σύν της άλλης υπάρχουν και οι αναστολές ανθρώπων οι οποίοι οδηγούνται στην παινία. Υπάρχουν και τα εμβόλια στα σχολεία. Ορίστε. Μην ξεχνάτε τα εμβόλια στα σχολεία. Έχουμε και τα εμβόλια. Ναι, έχουμε και τα εμβόλια στα σχολεία τα οποία. Απλά εγώ αυτό που λέω, σε όλο αυτό που λέτε και το οποίο περιγράφεται, και να ολοκληρώσουμε λίγο σιγά σιγά και την κουβέντα μας. Αυτό που περιγράφεται, συμφωνώ στην. Στο πόσο παραβιάζονται όλοι αυτοί οι νόμοι που πολύ εύστοχα τους περιγράψατε έναν προς έναν και γι' αυτό σας άφησα και τους περιγράψατε. Αλλά αυτό που θέλω να πω, και δεν ξέρω αν συμφωνείτε και δεν ξέρω και αν συμφωνεί και η κυρία Παπαδοπούλου που μας ακούει, ότι από ό,τι αντιλαμβάνομαι δεν υπάρχει μαγική λύση να αλλάξει από μια στιγμή στην άλλη όλο αυτό το πράγμα. Αυτό καταλαβαίνω, ότι χρειάζεται πολύ προσπάθεια και κόπος και υπομονή και συμμετοχή όλων των Ελλήνων. Σε αυτό. Λοιπόν, καταρχήν, υπάρχει ένα πακέτο μαζί με την καταγγελία την οποία έκανα που σας είπα προηγουμένως. Ναι. Υπάρχει ένα πακέτο, μια μήνυση κατά του εισαγγελέα του Αρείου Πάγου, του κυρίου Πιώτα, ο οποίος είναι ο βασικός υπεύθυνος και ο οποίος με το δίκαιο, το ψευδεπίγραφο δίκαιο της ανάγκης, το οποίο εξέδωσε, κάλεσε τους δικαστές σε στάση, σε πραξικόπημα. Αυτό έχει κάνει ο κύριος Πιώτας. Και θα πάει σόβια γι' αυτό. Λοιπόν, δεν ξέρω, δικαστήριο δεν είμαστε εδώ, κύριε Τίκα μου. Δεν είμαστε δικαστήριο για να ξέρω αν θα πάει σόβια ή όχι. Και με ρωτάτε και σας απαντάω. Δεν θέλετε τώρα, να δεν είστε και δικαστής, καταλάβατε, γι' αυτό το λέω. Δηλαδή, μην, εγώ σας λέω τι έχει παραβιαστεί και τι έχει συμβεί. Σαφώς, αυτή τη στιγμή χύνεται αίμα ανθρώπων. Η όποια ποινή είναι θέμα δικαιοσύνης. Εδώ και 20 μήνες χύνεται αίμα ανθρώπων. Και γι' αυτά ευθύνεται ο εισαγγελέας του Αρείου Πάγου και η κατατόπου σε όλη την επικράτεια δικαστές και εισαγγελίες, οι οποίοι δεν έχουν κάνει τίποτα. Μάλιστα. Για να σταματήσουν το έγκλημα το οποίο γίνεται. Θα μου πείτε, είναι παγκόσμιο το έγκλημα. Ναι, εγώ δεν μιλάω, δεν έχω αρμοδιότητα να μιλήσω για άλλη χώρα, μιλάω για τη χώρα μου, για την Ελλάδα, στην οποία ζω. Λοιπόν, και κατά της ολομέλειας του Συμβουλίου της Επικρατείας. Μας. Αυτό θα έπρεπε να το έχουν κάνει όλοι οι άνθρωποι. Δεν έχουν όμως όλη τη δυνατότητα να το κάνουν. Με ακούτε? Σας ακούω. Ναι, δεν έχουν τη δυνατότητα όλοι να το κάνουν, ακριβώς γιατί δεν έχουν όλη την υποχρέωση να γνωρίζουν νομικά και δημόσια υγεία. Θα είχαν πει εσύ δικηγόρος, εσύ. Όχι, δεν είμαι δικηγόρος. Ψάχνω, διαβάζω, ενημερώνομαι και με την αφεαυτού κρίση την οποία διαθέτω βλέπω
τι έχει γίνει. Ωραία, θα συμφωνήσω στο γεγονός ότι πρέπει να είμαστε ενημερωμένοι, πρέπει να διαβάζουμε. Τώρα, κατά πόσο μπορούμε ο καθένας από εμάς, και το είπατε κι εσείς και συμφωνούμε ότι δεν είναι δυνατόν. Ναι, όχι, δεν μπορεί ο καθένας να το κάνει αυτό το πράγμα. Πέστε μου τώρα, τι μπορεί να κάνει ένας απλός άνθρωπος, ο οποίος έχει βγάλει το δημοτικό και πάει και τίποτα, του λέει ο άλλος ότι. Τίποτα δεν μπορεί να κάνει. Είναι παγιδευμένος μέσα σε όλη αυτή την κατάσταση. Η αλήθεια είναι αυτή. Ότι είναι παγιδευμένος μέσα στην κατάσταση. Και αυτό που θέλει, ακόμα δηλαδή. Θα μου πείτε, έχουμε πόλεμο. Έχουμε πόλεμο με το αυτονόητο κιόλας, έτσι. Δηλαδή σε λίγο θα φτάσουμε να μας λένε ότι η ανεμβολίαση δεν θα μπορείτε να βγείτε έξω από το σπίτι σας. Ουσιαστικά το λένε κιόλας, έτσι δεν είναι. Ουσιαστικά το λένε. Ας θέλει να με εμποδίσει όποιος θέλει να βγω έξω από το σπίτι και να πάω όπου θέλω. Δεν το ζήσανε. Κύριε Τίγκα, πόσοι άνθρωποι το ζήσανε στην πρώτη καραντίνα, στη δεύτερη καραντίνα που βγαίναν έξω και ήταν μοιραζόντουσαν τα 300 άρια. Ακόμα και σήμερα. Και εμένα μου βάλανε. Αλλά ξέρετε κάτι, εσείς είστε επαναστάτης, σας ακούω, φαίνεστε. Είστε όχι, δεν είμαι επαναστάτης, κύριε Δαμιανίδη. Δεν με είμαι την καλή έννοια του όρου το λέω, δηλαδή. Όχι. Είμαι άνθρωπος ο οποίος υπερασπίζει τα αυτονόητα δικαιώματα. Μαζί σας, συμφωνώ. Και εγώ έτσι αισθάνομαι και ότι και εγώ αυτό θέλω να κάνω. Αλλά ξέρετε πόσος κόσμος είναι κατατρομοκρατημένος από αυτή τη συμπεριφορά, από αυτόν τον διαρκή εκφοβισμό τον οποίο ζούμε. Το ξέρω και γιατί είναι και η εσχρότητα. Δηλαδή η κυρία Παπαδοπούλου αυτή τη στιγμή είναι εγκλωβισμένη. Έτσι αισθάνεται. Ναι. Απέναντι σε αυτή την κατάσταση. Και νιώθω ότι δεν υπάρχει ισότητα. Δεν υπάρχει ισότητα με τους εμβολιασμένους και τους μη εμβολιασμένους. Μία κυρία Παπαδοπούλου η οποία πήγαινε και δούλευε και έκανε 2 φορές την εβδομάδα τεστ και η ανεμβολίαστη είναι 4 μήνες ατεστάριστη. Και γενικά απολαμβάνουν προνόμια. Μην αναφέρετε το τεστ τώρα, είναι άλλη απάντηση. Μόνο το τεστ, κύριε. Και γνωρίζετε ότι τέλος Δεκεμβρίου αποσύρεται ως αναξιόπιστο, διότι ο ίδιος ο Φάουτσι είπε ότι παραδέχτηκε ότι δεν είναι διαγνωστικό εργαλείο, αλλά εργαστηριακό εργαλείο. Πείτε μου λίγο, κύριε Τίγκα, κυρία Παπαδοπούλου, δύο λόγια πείτε μου για να σας αποδεσμεύσω εσάς και να κάνω και μια τελευταία ερώτηση, κύριε Τίγκα. Παρακαλώ. Αν είχατε μπροστά σας αυτή τη στιγμή τώρα τον Υπουργό Υγείας, τι θα του λέγατε? Θα του έλεγα ότι αυτό που γίνεται εις βάρος των συναδέλφων αλλά και όλων των ατόμων που έχουν κάποια θέματα υγείας είναι πάρα πολύ άδικο. Γιατί στην προηγούμενη φάση, όσο ήταν η καραντίνα, όσα άτομα είχαν προβλήματα υγείας σοβαρά, δουλεύανε με τηλεεργασία ή με πόστο που δεν ερχόταν σε επαφή με τον κόσμο. Ναι. Δεν μπορώ να καταλάβω αυτή τη στιγμή για ποιο λόγο αυτά τα άτομα τα πετάει σε αναστολή και δεν τους δίνεται αυτή η δυνατότητα. Δεν καταλαβαίνω πόσο γίνεται τόσο άδικο το σύστημα υγείας που είναι για να προσφέρει την υγεία σε αυτούς τους ανθρώπους και γίνεται εναντίον τους. Μάλιστα. Να είστε καλά, κυρία Παπαδοπούλου. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλό κουράγιο, σας εύχομαι. Λοιπόν, κύριε Τίγκα, για να ολοκληρώσουμε λίγο την κουβέντα μας, τελευταίες σκέψεις σας. Τι θέλετε, τις τελευταίες σκέψεις μου? Ναι. Δεν υπάρχουν τελευταίες σκέψεις μου. Μόνο πρώτες. Έχω να κάνω ακόμα πολλές. Αύριο η διαδικασία αυτή που είπατε με τον εισαγγελέα, έτσι. Αύριο θα πάω να καταθέσω. Σε ποιον εισαγγελέα? Είναι στην εισαγγελία Χαλκιδικής. Χαλκιδικής. Και θα ζητήσω να εφαρμοστεί το άρθρο 15 και να εκδώσουν διαταγή να τυχοκολληθεί σε όλες τις δημόσιες υπηρεσίες, στην αστυνομία, στις ιδιωτικές επιχειρήσεις, στα σχολεία και να απαγορεύσουν με βάση το ενωσιακό δίκαιο την τέλεση υποχρεωτικών πράξεων και τους εκβιασμούς. Ωραία, λοιπόν. Διότι είναι κακουργήματα. Θα το παρακολουθούμε στενά, κύριε Τίγκα. Θα με ενημερώσετε, φαντάζομαι, όταν έχουμε κάποια έκβαση και να το ξαναδούμε, να δούμε λίγο πώς θα υπάρχει. Εγώ αύριο θα πάω να κάνω μια κατάσταση. Ωραία, από εκεί και τώρα δεν θα υπάρχει κάποια έκβαση. Άμεση, πιστεύω, αν δεν πρέπει να υπάρχει άμεση. Αυτό θα πρέπει να κινητοποιηθούν. Δηλαδή είναι πάρα πολύ σοβαρά όλα αυτά τα οποία θα τους πείτε. Θα πρέπει να αντιληφθούν και οι ίδιοι και οι αστυνομικοί και οι πάντες ότι δεν θα γλιτώσει κανένας. Ότι είναι αναλώσιμοι. Και επαναλαμβάνω και πάλι. Τις ευθύνες τις έχουν πρωτίστως οι γιατροί, οι οποίοι έπρεπε να έχουν κάνει σεισμό παγκόσμια, όπως ο κύριος Σουχαρή Μακδί, ο κύριος Μοντανιέ, ο κύριος Μοντανάρη, ο δικός μας ο κύριος Πλάθης Γκρίβας, ο κύριος Αντωνίου,
Λοιπόν, πολλοί έχουν μιλήσει. Πολλοί έχουν πάρα μιλήσει, πολλοί, πολλοί, ναι, πολλοί φεύγουν. Τώρα δεν τους ξέρω, δεν μπορώ να τους θυμάμαι. Έχουν μιλήσει όλους. Πάρα πολύ, πάρα λοιπόν, πολύ. Έπρεπε να έχουν κάνει σεισμό οι γιατροί, πρωτίστως έχουν την ευθύνη. Δευτερευόντως την έχουν οι δικαστές και οι εισαγγελείς και οι δικηγόροι σε όλη την Ελλάδα, οι οποίοι γνωρίζουν ότι παραβιάζονται όλα αυτά τα οποία σας είπα και παρόλα αυτά δεν έχουν κάνει τίποτα και το άφησαν. Τη φωτιά την άφησαν και γιγαντώθηκε. Έπρεπε να τη σβήσουν από την αρχή. Από την αρχή. Καμιά πραγματική πανδημία δεν μπορεί να αντιμετωπιστεί με αυτόν τον τρόπο. Δεν είναι αυτά μέτρα αντιμετώπισης πανδημίας. Δεν αναγράφονται σε κανένα πανεπιστημιακό σύγγραμμα. Πουθενά. Λοιπόν, δεν αντιμετωπίζονται έτσι. Ακόμα και πανόλυνα είχαμε. Δεν μπορούμε να πάρουμε. Δεν μπορούμε. Έχουν να γίνει σοβαρά λάθη, κύριε Τίγκα. Είναι γεγονός αυτό. Συμφωνούμε σε αυτό. Να είστε καλά. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Δεν έχω άλλο χρόνο. Να είστε καλά.